Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Της επανασύνδεσης έχει να γίνει αυτό το καλοκαίρι. Θα επηρεάσει δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο η ανάδρομη Αφροδίτη. Αν είσαι ζυγός ή καλύτερα έχεις οροσκόπο ζυγό, οι επανασυνδέσεις θα είναι από κάποιο φιλαράκι. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιος παλιός έρωτας να επανεμφανιστεί, δείχνοντας φιλικές προθέσεις, οι οποίες μπορεί αργότερα να εξελιχθούν κάπως αλλιώς. Η Σκορπιοί είτε επιστρέφεται σε μία παλαιότερη δουλειά, είτε επανεμφανίζεται μία επαγγελματική ευκαιρία η οποία δεν προχώρησε στο παρελθόν για άγνωστο λόγο. Οι τοξότες τώρα δεν έχετε κάτι σοβαρό σχετικά με τις επανασυνδέσεις. Θα έλεγα πως αν έχετε κάποια σχέση με κάποιο άτομο του εξωτερικού, φιλική, συγγενική κλπ, μπορεί να επανεμφανιστεί στην καθημερινότητά σας. Αρκετοί από εσάς βέβαια επιστρέφετε και στα θρανία. Ή εγώ και είστε αυτοί που πρέπει να διεκδικήσετε κάποια χρωστούμενα χρήματα εφόσον αυτό υφίσταται. Παράλληλα μπορεί να εμφανιστούν κάποιες ανασφάλειες που νομίζατε ότι είχατε λύσει, αλλά μάλλον δεν κάνατε και τόσο καλή δουλειά. Οι υδροχόοι ξανακάνετε επαφές με κάποιον πρώην ή κάποιον παλιό συνεργάτη. Η ιχθύς επιστρέφετε είτε σε μια παλιά δουλειά είτε σε μια παλιά ρουτίνα. Αν υπήρξε κάποιο θέμα υγείας που σας απασχολούσε παλαιότερα, ασχοληθείτε τώρα γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα επανεμφάνισης. Αν έχετε χάσει το κατοικίδιό σας, υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες να το βρείτε. Σε περιμένω στο part 1 για τα υπόλοιπα ζώδια. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι.